Λοιπόν... Γιώργο, θες μπλουζάκι Άρη, δεν νομίζω. Να καλησπερίσουμε με μεγάλη χαρά. Με μεγάλη χαρά τον Γιώργο Τουρσουνίδη. Μόνιμο κάτοικο Παξών πλέον. Ορίστε, στους Παξούς θέλει τα γυαλιά Ηλίου, ρε φίλε. Τα γυαλιά Ηλίου είναι χρήσιμα. Γιώργο, τι κάνεις? Καλά είμαι, καλά. Εσείς τι κάνετε? Καλά είμαστε και εμείς, το παλεύουμε. Πώς θα περνάς ως νησιώτης πλέον? Χάλια εκεί στους Παξούς αυτό το καλοκαίρι, ε. Το καλοκαίρι ήταν πολύ ωραίος Παξούς. Τώρα το χειμώνα λίγο και με την κατάσταση αυτή ήταν λίγο στενάχωρη όπως παντού. Αλλά εντάξει, είναι πολύ όμορφα. Το νησί είναι πανέμορφο. Ο κόσμος εδώ είναι πολύ καλά. Η ομάδα είμαστε καλά. Ναι, είμαστε ωραία. Είναι πολύ ωραίο το νησί. Μπορείτε να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε και να τα δείτε και από κοντά. Αθλητικός όμιλος Παξών, Γιώργο, η ομάδα? Ναι, αθλητικός όμιλος Παξών. Θα συνεχίσει εκεί και τη νέα χρονιά? Ναι, θα παραμείνω και του χρόνου. Εδώ έχω μιλήσει με τους ανθρώπους. Θα παραμείνω και του χρόνου. Είμαι καλά. Σας είπα, Αστέριο μου, οι συνθήκες είναι καλές εδώ. Με τα παιδιά, με τους ανθρώπους. Υπάρχει καλό κλίμα, επικοινωνία καλή. Ήταν κάτι καινούριο, πρωτόγνωρο για μένα, γιατί πρώτη φορά έφυγα από τη Θεσσαλονίκη. Και δεν σου κρύβω ότι, όχι δεν το μετάνιωσα, αλλά είμαι και πάρα πολύ καλά. Εδώ ο κόσμος είναι πολύ καλά, το νησί όπως σου είπα είναι πανέμορφο, είναι όμορφα, είναι κάτι διαφορετικό για μένα. Φίλοι του ΠΑΟΚ υπάρχουν σε σημαντικό αριθμό, δηλαδή έχεις επικοινωνία, έχετε κάποιο πυρήνα εκεί? Φίλοι του ΠΑΟΚ είναι λίγοι, εδώ προσπαθούμε να μπολιάσουμε κι άλλους λίγο, να γίνουμε ένα τέτοιο κλαμπάκι να κάνουμε εδώ πέρα. Είμαστε λίγοι, έχουμε τον πρόεδρο εδώ, είμαι εγώ, είμαστε καμιά δεκαριά όλοι και όλοι στο νησί. Εντάξει, σιγά σιγά. Το ότι είσαι στους Παξούς εννοείται δεν σε εμποδίζει να παρακολουθήσεις τον ΠΑΟΚ, άλλωστε ποτέ δεν το έχεις κρύψει. Όχι, ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μου, ξέρετε. Ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μου, δεν θα πάψει ποτέ αυτό να είναι και το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ. Γιώργο, μεγάλο παιχνίδι αύριο. Έχεις παίξει σε πάρα πολλά ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν είναι καλά η ομάδα. Δεν είναι καλά η ομάδα. Ναι. Δηλαδή, να το πω καλύτερα, ότι δεν σου δίνει τη σιγουριά που σου έδινε πέρσι. Ναι, και στον κόσμο και σε εμάς και στην. Γενικά, ναι, όλες οι ομάδες, αλλά όπως είπες και εσύ και ο ΠΑΟΚ, με όλη αυτή την κατάσταση που διαδραματίστηκε τώρα με τον κορονοϊό και με την αποχή που είχαν οι ποδοσφαιριστές και γενικότερα με τις συνθήκες αυτές, ακόμα δεν έχει δείξει το πρόσωπο αυτό που περιμέναμε όλοι και γενικότερα και όλη τη χρονιά δεν αυτό, ήταν. Αυτό, ναι, πήγα να σου πω. Και πριν τον κορονοϊό δεν μας βγήκαν τα μάτια. Ναι. Περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Τώρα από εκεί και πέρα το αυριανό παιχνίδι έχει ιδιαιτερότητες, είναι ο θεσμός του κυπέλου. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη να πάρει την πρόκριση για ακόμα έναν τελικό. Υπάρχει το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Σημαντικό, να παίζει για δύο αποτελέσματα. Αλλά το πιο σημαντικό και το πιο βασικό είναι ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να παρουσιαστεί έτοιμος, πανέτοιμος για ένα τέτοιο παιχνίδι. Οι συνθήκες θα είναι και λόγω αποχής κόσμου, κάτι που το ζήσαμε και στην Τούμπα, είναι πολύ διαφορετικά. Νομίζω ότι πρέπει να δείξει χαρακτήρα ΠΑΟΚ, να πάει εκεί να διεκδικήσει το αποτέλεσμα και να πάρει την πρόκριση. Υπάρχουν οι δυνατότητες, είναι καλή η ομάδα, απλά περιμένουμε να το δείξει και μέσα στο γήπεδο. Γιώργο, στην ισορροπία ενός τέτοιου αγώνα, που ουσιαστικά τα λάθη απαγορεύονται και δεν υπάρχει γυρισμός, στην ψυχοσύνθεση των ποδοσφαιριστών υπάρχει το προηγούμενο μάτς μεταξύ τους, δηλαδή η του Ολυμπιακού πιστεύεις αισθάνονται πιο σίγουροι και του ΠΑΟΚ λίγο πιο ανήσυχοι γιατί χάσανε τα δύο τελευταία μάτς, ή είναι πράγματα που τα βγάζει από το μυαλό έξω ένας ποδοσφαιριστής όταν μπαίνει στο χορτάρι σε ένα τέτοιο αγώνα? Κοίτα, κανονικά πρέπει να τα βγάλεις απ' έξω, να τα αφήσεις στην άκρη. Ναι, κανονικά, ναι, αν γίνεται, λέω. Ναι, αν μπορείς να το κάνεις. Έτσι. Κοίταξε, αυτό έχει να κάνει με τον ποδοσφαιριστή, έχει να κάνει με το χαρακτήρα, έχει το πώς αντιμετωπίζει ένα παιχνίδι. Είναι σημαντικό ότι το πρώτο παιχνίδι ήταν πριν από μήνες, κάτι που δηλαδή δεν έγινε γρήγορα για να είναι πιο σε εγρήγορση περισσότερο οι ποδοσφαιριστές. Η εικόνα, ας πούμε, των τριών αγώνων στα play-off, αν εξαιρέσω λίγο το πρώτο ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό, που ήταν καλή ομάδα, δείχνει ότι κάπου χωλαίνει η ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά είναι... πιστεύω ότι αύριο είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι και η ομάδα θα παρουσιαστεί πολύ διαφορετική. Είναι σημαντικός ο θεσμός του κυπέλου, παίζεις με μια καλή ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, θέλεις την πρόκριση, έχεις το αποτέλεσμα, απλώς πρέπει η ομάδα να πάει στο Καραϊσκάκι να δείξει χαρακτήρα, να παίξει τον ποδόσφαιρο που ξέρει, να μην μείνει στο αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο από τα 90 λεπτά και νομίζω αν το κάνει αυτό θα καταφέρει να πάρει και την πρόκριση.
Πού νομίζεις, Γιώργο, ότι χωλαίνει η ομάδα φέτος? Τι δεν πάει καλά? Κοίταξε, η ομάδα. Η ομάδα δεν, φέτος δεν έδειξε το πρόσωπο εκεί, δεν έδειξε τη συνοχή, την ομαδικότητα. Υπήρχαν πολλοί ποδοσφαιριστές που δεν βρέθηκαν σε πολύ καλή κατάσταση ποδοσφαιρική, πάντα μιλάω. Mm-hmm. Είχαμε προβλήματα πολλά τραυματισμών από βασικούς παίχτες που αυτό επηρέασε πάρα πολύ την ομάδα. Νομίζω ότι ναι, δεν υπήρχε η ηρεμία αυτή που συναντήσαμε στην περσινή χρονιά. Γίνανε και κάποιες αλλαγές, μπήκαν κάποια νέα πρόσωπα. Γενικότερα ναι, δεν είχε αυτή την ηρεμία, θεωρώ, η ομάδα, και δεν είχε και αυτή την, θα έλεγα, όχι τη συνοχή, αλλά αυτή την ομαδικότητα μέσα στο παιχνίδι της η ομάδα, έτσι ώστε να δείξει αυτά τα στοιχεία που πρέπει να έχει. Και σαν ομάδα, αλλά mm-hmm. και σαν ατομικά ο κάθε ποδοσφαιριστής. Για τον προπονητή, ποια είναι η άποψή σου? Γιατί σου ρωτάω, γιατί άλλοι θέλουν να φύγει σήμερα που μιλάμε. Άλλοι λένε ότι δεν έχει δείξει πράγματα, αλλά είναι η πρώτη χρονιά και αυτός ακόμα μαθαίνει. Γενικότερα πολλές απόψεις. Άλλοι του δίνουν δίκιο, άλλοι δεν του δίνουν κανένα ελαφρυντικό. Άλλοι δεν θέλουν να το βλέπουν. Είναι μια κατάσταση λίγο που είχαμε καιρό να τη νιώσουμε. Γιατί με τον Λουτσέσκου, είναι αλήθεια, δεν υπήρχαν και πολλές φωνές εναντίον. Στέργιο μου, ξέρεις ότι αυτά, όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, και πόσο μάλλον μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ, που υπάρχει και η πίεση, υπάρχει και ο κόσμος και οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές, πάντα νομίζω πέφτεις πάνω απ' όλα προς τον προπονητή. Εγώ θεωρώ ο άνθρωπος αυτός ήρθε, ήθελε να περάσει τη δική του φιλοσοφία, πάει να περάσει τη δική του φιλοσοφία. Θεωρώ, γιατί και με τον Λουτσέσκου, αν θυμάσαι, τον πρώτο χρόνο, τα δύο χρόνια, υπήρχε πολύ γκρίνια και πολύ μύρλα στον τρόπο λειτουργίας του και πώς, και μετά, ας πούμε, ο άνθρωπος έφτασε εκεί που έφτασε. Όχι, εγώ θεωρώ ότι, αν θέλεις την προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνει ο προπονητής στην ομάδα, να του δοθεί πίστοση, να τον αφήσουν να δουλέψει, να οργανώσει το πάνω στο πλάνο του πώς θέλει την ομάδα, και να δούμε πού μπορεί να τη φτάσει. Μια άλλη ερώτηση, Γιώργο. Δεν είμαι δηλαδή της άποψης ότι δεν πάει λίγο καλά. Πρέπει να φύγει. Εντάξει, πάντα την πληρώνει ο προπονητής, και γενικότερα όταν μια ομάδα καλά, ναι, δεν πάει καλά, τα ξέρεις αυτά πώς λειτουργούν, και πώς, και όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, γενικότερα επικρατεί αυτό. Στις ομάδες που έχουν μεγάλους στόχους. Ναι, από εκεί και πέρα όμως, αν στηριχτεί, πρέπει, αν έχουν στο μυαλό τους να στηριχτεί αυτή η προσπάθεια, πρέπει να τον στηρίξουν, να γίνουν οι ανάλογες κινήσεις. Ποιες θα γίνουν, να οργανωθεί ένα πλάνο πολύ σωστό και ένα σχεδιασμός, έτσι ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί καλύτερα την επόμενη χρονιά. Αναρωτιέται, Γιώργο, όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ, νομίζω και εσύ, δεν ξέρω αν έχεις απάντηση, τι γίνεται φέτος με τον Μπίσεσβαρ? Γιατί είναι ένα παιδί πραγματικά στην καλή του μέρα, νομίζω δεν έχει αντίπαλο. Εντάξει, και μπορεί να αλλάξει την ροή ενός αγώνα με μία πάσα, με ένα σούτ, με μία ενέργεια. Από τον Αύγουστο και μετά δεν βλέπουμε τον Μπίσε. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το εξηγήσει. Πώς βέστης και ζεκούσουνα. Στέργιο μου, πιστεύω, είναι αυτό που σου είπα και προηγουμένως. Δηλαδή είχαμε πολλά, θα έλεγα, πολλά παιδιά, έτσι, παιδιά με προσωπικότητα και με παίχτες που μπορούν να τραβήξουν την ομάδα, και ένας από αυτούς ήταν και είναι και ο Μπίσεσβαρ, που δεν ήταν, όχι απλά δεν ήταν καλή, θα έλεγα ότι ήταν και, δηλαδή δεν φτάσαν σε κανένα σημείο, στα σημεία απόδοσης και επίπεδου που έχουν. Αυτό πήγα να σου πω. Δηλαδή, ένα μάτς καλό δεν θυμάμαι τον Μπίσε μετά τον Άγιαξ. Δηλαδή, και εγώ θυμάμαι τον Μπίσε, δηλαδή την προηγούμενη χρονιά που ήταν από τους προτεργάτες αυτής της προσπάθειας. Φέτος, ναι, πραγματικά δεν βοήθησε καθόλου. Τώρα αυτό μπορούμε να το πούμε να παραμέτρους, είτε σε ντεφορμάρισμα, είτε σε κούραση, είτε σε δεν λειτουργήσε καλά μέσα η ομάδα, έτσι ώστε να βγάλει και αυτός ο παίχτης τα στοιχεία του. Αλλά δεν είναι μόνο ο Μπίσες, δηλαδή υπήρχαν και άλλα παιδιά, ας πούμε, που περίμενες και δυστυχώς φέτος δεν φτάσανε, ας πούμε, στα επίπεδα που περιμέναμε όλοι. Και δεν έχει φτάσει. Και αυτό νομίζω έδειξε, και γι' αυτό χώλαινε και η ομάδα. Γιατί όταν τέτοιοι ποδοσφαιριστές δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση, που περιμένεις παραπάνω πράγματα, τότε καταλαβαίνεις, δηλαδή, ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά στην ομάδα και δεν δείχνει και το πρόσωπο που έχει η ομάδα. Και δεν είναι καλή και ο Βιερίνια με τον Μαωρίσιο μετά τον τραυματισμό τους. Ή τουλάχιστον ναι, τόσο καλή όσο πριν τραυματιστούν. Ναι, ο Μπίσεσβα, δηλαδή, φέτος, ας πούμε, η ευχάριστη έκπληξη ήταν ο Μίσιτς. Κάτι που δεν είχαμε. Δηλαδή, ήταν ένα παιδί που ήρθε, δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχής, τον έδωσε φέτος ο προπονητής και πραγματικά ήταν ό,τι καλύτερο είχε φέτος έδειξε η ομάδα. Και φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντική και η απουσία του Κρέσπο, Γιώργο. Τελικά Κρέσπο, ναι, είναι καλύτερος του Βαρέλα, μάλλον, για την οικονομία της ομάδας. Δηλαδή, πιο πολύτιμος. Αναφερθήκαμε σε 4-5 παιδιά που τη χρονιά του πρωταθλήματος ήταν οι προτεργάτες και ήταν αυτοί που βέβαια ήταν μπροστάριδες σε αυτή την προσπάθεια. Και όμως αυτά τα παιδιά φέτος δεν βοηθήσανε καθόλου.
για διαφόρους λόγους, είτε τραυματισμών, είτε ντεφορμαρίσματος, είτε δεν έχουν βοηθήσει καθόλου. Πάντως καταλαβαίνω ότι είσαι αισιόδοξος για το αυριανό μάτς. Δηλαδή δεν είσαι απεσιόδοξος ότι τι πάει να κάνει και η ομάδα και δύσκολα. Εγώ θεωρώ ότι η πρόκριση εξαρτάται καθαρά από την εικόνα που θα παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ είναι καλά να στηθεί, καλά μέσα στο γήπεδο και λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει, τότε θα πάρει και την πρόκριση. Πάντα ναι. Τα παιχνίδια και τα εκτός έδρας είναι πολύ πιο εύκολα και, γιατί ξέρεις και το αποτέλεσμα, είσαι πιο συγκεντρωμένος και λειτουργείς διαφορετικά σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι από ότι μέσα στην έδρα σου. Και πάντα ο Ολυμπιακός παίρνει Γιώργος του Καραϊσκάκη ρίσκα και αφήνει και ένα πίσω. Ναι, κοίταξε να δεις. Ο Ολυμπιακός θα βγει να διεκδικήσει, να πετύχει τη νίκη για να πάρει την πρόκριση, αλλά νομίζω ότι έχει υστερεί σε πολλά θέματα και ο Ολυμπιακός, τα οποία πρέπει να τα εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ. Και άμα θυμηθούμε και παλαιότερα, ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει, ειδικά μας στο Καραϊσκάκη, και οι εμφανίσεις του είναι πάρα πολύ καλές. Είναι πάρα πολύ καλές, οπότε κάτι τέτοιο περιμένουμε να δούμε και αύριο. Είναι σημαντική ο Βιερίνια και ο Πέλκας για το αυριανό μάτς, να προλάβουν να γίνουν καλά και να είναι έτοιμοι. Πολύ σημαντική. Εντάξει, ο Βιερίνια είναι ο αρχηγός, είναι η προσωπικότητα, είναι ο ηγέτης, είναι και αυτός που μπορεί να παρασύρει, να τραβήξει mm-hmm. την ομάδα. Έχει ηγετική φυσιογνωμία. Και νομίζω και ο Πέλκας, τα στοιχεία που έχει, ας πούμε, το παιδάκι, το παιδί αυτό είναι πολύ σημαντικά. Περιμένουμε δηλαδή από αυτά τα παιδιά να δώσουν του κάτι παραπάνω, έτσι ώστε να γίνει η όθηση στην ομάδα. Γιώργο, έκανες πολύ μικρό το ντεμπούτο στην ομάδα. Δεν ξέρω ποια ηλικία ακριβώς, τώρα μου διαφεύγει, αλλά θυμάμαι ότι το έκανες. 17,5 18. Όταν βλέπεις ένα παιδί ίδια ηλικία με σένα τότε που έκανες τον ντεμπούτο να σκοράρει ένα μάτς, τι σκέφτεσαι? Και πώς είδες και τον Τζόλι γενικότερα? Γιατί γίνεται δεν πολύ κουβέντα. Είναι το ωραιότερο συνέστημα να είσαι πιτσιρικάς, να μπαίνεις μέσα στην τούμπα, να αγωνίζεσαι και να πετύχεις και ένα τέρμα και να έχεις μια καλή παρουσία. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα όταν δίνονται ευκαιρίες στα νέα τα παιδιά, γιατί και θυμάμαι και τον εαυτό μου πώς ξεκίνησα. Είναι πολύ σημαντικό. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ είναι με διαφορά οι καλύτερες ακαδημίες σε ό,τι έχει να κάνει το επίπεδο των παιδιών. Και δεν είναι τυχαίο που παίρνουν τα πρωταθλήματα συνέχεια. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή αυτά τα παιδιά σιγά σιγά θα αρχίσουν να μπαίνουν στην ομάδα, να τους δοθούν οι ευκαιρίες, να στηριχτούν και από εκεί και πέρα να δείξουν πραγματικά το κάθε παιδί τις δυνατότητες που έχει. Σε ποια ηλικία, Γιώργο, σε ποια ηλικία? Πρέπει να επενδύσουν στα παιδιά αυτά, νομίζω, ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να επενδύσει. Σε ποια ηλικία πήγες στις ακαδημίες εσύ, του ΠΑΟΚ? Εντάξει, εγώ πήγα 8 χρονών, ας πούμε. Δεν υπήρχαν καν ακαδημίες τότε. 8 ήταν, πήγε και ο Τζόλης. Από τα 8 είναι και ο Τζόλης. Δεν υπήρχαν ακαδημίες, ήταν πολύ ερασιτεχνικό το όλο θέμα. Καλά, μην μιλάμε τώρα για. Πολύ οργανωμένο. Ναι. Που κάνατε προπόνηση κτλ. Παρ' όλα αυτά, μια που λες για ηλικία, ο επόμενος μας καλεσμένος, να ξέρεις, είναι φανατικός αριανός και μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: ο δάσκαλος φώναζε τον Τουρσουνίδη Μαραντόνα. Δημοτικό Τριανδρίας. Δημοτικό Τριανδρίας, από ό,τι μου θύμισε τώρα. Ο επόμενος, ο Περικλής, ο Τράιος, μου λέει: αυτός ο παιχταράς, τι να κάνουμε, λέει, πήγε στον ΠΑΟΚ. Εγώ τον ήθελα στον Άρη. Έχουμε μετά τον Περικλή να μας πει για το Άρη ΣΑΕ και μου στέλνει μήνυμα τώρα. Μαζί σχολείο πηγαίνατε με τον Περικλή. Τα πολλά χαιρετίσματά μου, ναι, ναι, τα χαιρετίσματά μου. Και σε φώναζε Μαραντόνα, ο δάσκαλος. Έπαιζε, λέει, παίζαν, μου στέλνει τώρα μήνυμα. Θα μας τα πει και ο Πέρι μετά. Παίζαν, λέει, στην Τριανδρία, στις Αλάνες. Τους έπαιρνε, λέει, την μπάλα και τους περνούσε όλους, λέει. Δεν τους περνούσε, τι θα κάνει. Από 8 χρονών. Εντάξει. Γιώργο, έχει κανένα καλό παιδί εκεί να στείλει. Εγώ πάντως θα σου πω τώρα, εγώ εντάξει που δεν είμαι ΠΑΟΚ, θεωρώ, Γιώργο, ότι. Όχι, δεν το λέω τώρα επειδή έμεινε στον ΠΑΟΚ. Θεωρώ όμως ότι θα μπορούσες πραγματικά να κάνεις και διεθνή καριέρα. Είχες ένα απίστευτο ταλέντο. Αν εξαιρέσει τη μαύρη στιγμή εκεί το 95 με αυτό που μας έκανες, τη μαύρη στιγμή στην ιστορία σου, τέλος πάντων το παραβλέπω, νομίζω ότι θα μπορούσες να κάνεις μεγάλη καριέρα και έξω. Πώς και δεν έτυχε, πώς δεν πήγες έξω? Τότε δεν υπήρχαν το καθεστώς, τότε που υπήρχε στο ποδόσφαιρο και με τα συμβόλαια δεν υπήρχαν. Τότε ούτε μάνατζερ, ήταν πολύ πιο δύσκολα τα χρόνια τότε. Δεν είχαν ανοίξει έτσι. Πρόλαβες τη δωδεκαετία? Την είχες τη δωδεκαετία. Ακριβώς. Ναι. Α, είχες δωδεκαετία κι εσύ. Φιλιά. Υπήρχαν άλλα τα. Αλλιώς ήταν τα συμβόλαια και το πώς λειτουργούσαν τότε οι ομάδες και αυτά. Δεν ήταν τόσο εύκολο όπως είναι τώρα. Αλλιώς έξω την είχε για πλάκα, νομίζω, θα πήγαινες να παίξεις. Ναι, ήταν διαφορετικά. Και με τον Παναθηναϊκό, νομίζω, τότε γράφανε εφημερίδες ότι. Ενδιαφέρον. Βαρδινογιάννη ήσουν καψούρα του Βαρδινογιάννη. Αδυναμία του καπετάνιου, ναι. Ναι, θα έχει γράψει ναι, ιστορία. Γιώργο, έχει κανένα καλό παιδί από τους παξούς να στείλετε πάνω?
Στέργιο μου, την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Α, ήρθαν, ναι. Από εδώ έφυγα εγώ δύο παιδιά, ναι, για να κρατήσανε μια εβδομάδα, ναι, αξιόλογα παιδιά. Ο ένας, ειδικά ο μικρός, είναι πάρα πολύ καλός. Έκανε προπόνηση με την ΓΑΠΑ 19, με τον Γκαρσία. Οι εντυπώσεις που άφησε είναι πάρα πολύ καλές. Ναι, είναι πολύ σημαντικό εδώ για το νησί να μπορέσει, ας πούμε, ένα παιδί να φύγει. Και για αυτόν, αλλά και για το νησί και για την ομάδα. Ναι, υπάρχει συνεργασία με τον ΠΑΟΚ, με τους ανθρώπους. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πάντα η προτεραιότητά μου, αν δω κάτι καλό και θεωρήσω ότι αξίζει τον κόπο, το πρώτο τηλέφωνο που θα κάνω είναι ο ΠΑΟΚ. Έγινε αυτή η επικοινωνία, πήγανε τα παιδιά, ήταν όλη την εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, η εικόνα ήταν θετική. Τώρα από εκεί και πέρα θα το συζητήσουν εκεί, θα δουν οι επιτελείς τι μέλη γενέστε, θα είμαστε σε επικοινωνία και θα δούμε. Πάντως είναι πολύ σημαντικό και για το νησί που δόθηκε η ευκαιρία σε αυτά τα δύο παιδιά να μπορέσουν να πάνε στη Θεσσαλονίκη, να προπονηθούν με τον ΠΑΟΚ. Και μακάρι να υπάρχουν και άλλα μόνο παιδιά. Μόνο θετικό βγαίνει από όλη αυτή την ιστορία. Μόνο θετικά μηνύματα βγαίνουν. Γιώργο, έχει το νησί τις υποδομές, τα γήπεδα να προπονούν τα παιδάκια ή είναι λίγο κατασυζόρικη? Κοίταξε να δεις, για το νησί εδώ των Παξών θα σου έλεγα ότι είναι καλές οι συνθήκες. Υπάρχει το γήπεδο, υπάρχουν οι εγκαταστάσεις, οι άνθρωποι είναι κοντά στην ομάδα, αγαπάνε πολύ την ομάδα. Γενικά? Ναι, όχι. Υπάρχουν ακαδημίες πολύ καλές που έχουν βγει κάποια παιδιά που είναι αξιόλογα. Απλώς το μόνο μείον που υπάρχει εδώ στο νησί ότι δεν είναι εύκολη η πρόσβαση που να μπορέσει να φύγει ένα παιδί. Ότι είναι νησί. Εύκολα. Ότι είναι νησί, ναι, ακριβώς. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, σαν νησί, σαν Παξί, είναι ένα οργανωμένο νησί πάρα πολύ καλό και δίνουν και πολύ βαρύτητα στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μακάρι, Γιώργο, να μπορέσουμε να σε δούμε από κοντά φέτος. Είναι μια καλή επιλογή τουλάχιστον για μένα. Όποτε θέλετε εδώ να τα δείτε και από κοντά και γιατί όχι να... Να τελειώσει μία το πρωτάθλημα και το κύπελο, να είναι και ο ΠΑΟΚ στο τελικό και τέλη Ιουλίου να έρθουμε μια βόλτα. Σωστά. Όποτε θέλετε, Στεργιώ. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή δύναμη, να είσαι γερός. Θα τα πούμε. Χάρηκα που σας άκουσα. Να είσαι καλά. Ναι, ναι, γεια, γεια.